Θέλω να δούμε και τη Μαριπόζα που είναι μαζί μας. Να μας πει τη γνώμη της, γιατί είδα πριν συγκινημένη. Αγάπη μου, πώς σου φάνηκε το απόσπασμα, Μαριπόζα? Είχα σοκαριστεί χθες το βράδυ. Σε είχε ενημερώσει κάποιο συγγενής του Τζέιμς, το είχες μάθει από κάποιον ή ξαφνικά το είδες στο τηλεοπτικό αέρα? Ότι είχα μάθει από spoiler. Α, μάλιστα. Και είχα σοκαριστεί, οδηγούσα τη στιγμή που πλάμε πήραν τηλέφωνο και μου το είπανε, ξέρεις τι γίνεται αυτό, και είχα κόντευσα να τρακάρω. Εσύ λοιπόν που γνώρισες τον Τζέιμς και τον ξέρεις, περίμενες κάτι τέτοιο από τον Τζέιμς, και ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι λόγοι που τον όθησαν στην οικειοθελή αποχώρηση? Γιατί να πούμε ότι το παιδί ήταν το μεγάλο φαβορί. Βέβαια. Εγώ θεωρούσα ότι είναι φαβορί. Το έλεγα συνέχεια ότι θα είναι νικητής σε αυτό τον Νίκο, του Στέλλο, του πίστευα. Πίστευα βασικά στη δύναμη του μυαλού του τόσο πολύ. Και εφόσον επικαλέστηκε κάτι τέτοιο, ότι νιώθει ότι πλέον το μυαλό του παίζει παιχνίδια, το οτιδήποτε, έκανε την καλύτερη επιλογή και έφυγε. Δεν το περίμενα, όχι, το καρίστηκα. Αν το περίμενα, δεν θα τον έβγαζε νικητή παντού και μόνιμα. Μάλιστα. Θέλω να σας πω κάτι που το λέω γιατί έχω μιλήσει με άνθρωπο της οικογένειάς του. Ο Τζέιμς, το τελευταίο τηλεφώνημα με τους συγγενείς του το Δεκέμβρη, τους είπε ότι εγώ όταν αρχίσω να νιώθω πως χάνω το μυαλό μου, θα σηκωθώ να φύγω. Αυτό έκανε. Ναι, μας το είχε πει και εμάς. Α, σας το είχε πει. Γι' αυτό το λέω, γιατί δεν λέω πράγματα. Όταν εννοεί, χάνει το μυαλό του, το αιτιολόγησε πολύ ωραία. Και είπε ότι εγώ απλά σκέφτομαι συνέχεια αυτό εδώ μέσα. Η ζωή είναι έτσι. Μέχρι που βλέπει το λιανό στον ύπνο, το ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ξέρετε τι είναι για ένα παιδί που μπήκε τελευταία στιγμή, ήταν στο σκάφος του πατέρα του και έπλαινε το σκάφος όταν τον πήραν τηλέφωνο και του λένε μπες μέσα, που δεν περίμενε ότι θα προχωρήσει τόσο πολύ και που είναι τρομερά σκεπτόμενος και που ήξερε ότι λίγη κάποια στιγμή το survivor και το έχει δομήσει στο μυαλό του ότι θα το πάω μέχρι εκεί, να του λένε όχι, θα πας κι άλλο τόσο κι άλλο τόσο. Αυτό δεν μπορείς να το διαχειριστείς υπό τέτοιες συνθήκες. Το διαχειρίστηκε όμως σαν ερμηνεία. Έτσι. Καταπληκτικά. Το στρογγύλεψε, ναι, χωρίς να γυρίσει την πιθέκα. Βεβαίως. Χωρίς να τη γυρίζει.